πως ο Θεός κάλεσε τον Απόστολο Παύλο, τον μεγάλο εκείνο διώκτη του Χριστού. Με το καταπληκτικό εκείνο γεγονός που του μίλησε από τον ουρανό και του έδειξε και το φως, τη λάμψη. Ο ίδιος ομιλεί στο Αποστολικό Ανάγνωμα του σημερινού και λέει «Μας έχει ορίσει ο Θεός οικονόμους των μυστηρίων Του». Οικονόμος ξέρουμε ότι είναι εκείνος στον οποίο εμπιστεύονται αυτοί που έχουν χρήματα, τα οικονομικά τους και τα διαχειρίζουν. Και ο Θεός εμπιστεύτηκε στον μεγάλο Απόστολο Παύλο σαν να είναι οικονόμος του το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου μετά από τον ίδιο τον Κύριο. Μετά από τον ίδιο τον Κύριο. Είναι ο οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Αυτό λοιπόν που τον βρήκε εκλεκτό ο Κύριος και τον όρισε να κηρύξει σε όλα τα έργα την αποκάλυψη των μυστηρίων του Θεού, αυτόν τον ανέκρινε ο κόσμος της εποχής του και αναγκάστηκε ο ίδιος να πει «Ο Θεός με επέλεξε ως οικονόμον, εγώ δεν περιμένω να με κρίνει ο κόσμος για τη διαχείριση του έργου του Θεού. Όχι, γιατί και εγώ ο ίδιος, αν ανακρίνω τον εαυτό μου, παρόλο ότι δεν θα βρω κάτι να τον καταδικάσω, εγώ σαν άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, αναφέρει δύο λέξεις, ουδέν εμ' αυτό σήμερα, και εγώ ο ίδιος δεν καταδικάζω τον εαυτό μου. Αλλά έλα που η πνευματική όραση στη δική μου είναι πολύ μικρή, ασθενικιά πολύ, μοιοπάζει, δεν θα λέγαμε και τυφλή, ώστε να ανακρίνω τον εαυτό μου και να πω ότι δικαιώνομαι. Ουδέ καρ εγώ είμαι αυτό δεν δικαιώνομαι. Δεν το δικαιώνω τον εαυτό μου, λέει Απόστολος Παύλος. Και επομένως με κρίνετε εσείς. Σας παρακαλώ, οικονόμος του είμαι. Προσπαθώ το έργο του να επιτελέσω. Το κήρυγμά του να μεταδώσω στα πέρα της Οικουμένης, όπως λέγει ο Δαβίδος ο προφήτης. Τελειώνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Αδελφοί, μόνο με αυτό αν προσέξουμε, πάμε στο παράδεισο. Μην κρίνετε τι προκαιρού. Μην κρίνετε, μην κατακρίνετε, μην καταδικάζετε κάτι πριν της ώρας. Μέχρι ότου έρθει εκείνος, έρχεται. Αχ, που έρχεται και τα αφήνουμε, περνάει ο χρόνος. Έρχεται να φωτίσει τα κρυπτά των καρδιών, λέει το Ευαγγελικό, το Αποστολικό Ανάγνωμα σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η καρδιά μας που μας την έχει εμπιστευτεί ο Θεός μέσα αποθησαυρίζει. Ή να πω τη λέξη αποθηκεύει. Αποθησαυρίζει αν είναι θησαυρός ουράνιος. Αποθηκεύει σαπίλα αν είναι γη.
λοιπόν και εμείς οι ίδιοι, γράφει Απόστολος Παύλος σε άλλη επιστολή μέσα, ότι όσο και να εισχωρήσουμε μέσα στην καρδιά μας, θα αδυνατήσουμε να την διερευνήσουμε. Δεν μπορούμε να τη δούμε. Είναι μυστήριο η καρδιά του ανθρώπου. Και το μυστήριο εκείνο μόνο ο Άγιος Θεός γνωρίζει. Και ερχόμαστε εμείς να κρίνουμε. Ποιον, αδέρφια μου, να κρίνουμε? Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, εάν κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τον εαυτό σου τον ίδιο καταδικάζεις. Γιατί? Εν το αυτό κρίματι, στο ίδιο παρανομαστή καταδίκη βρίσκεσαι κι εσύ. Γιατί λοιπόν κατακρίνεις? Σε αυτό καταδικάζεις. Τον εαυτό σου καταδικάζεις. Αδελφοί μου, ένας είναι ο ποιητής, ο Κύριος. Να σας θυμίσω και να κλείσω με αυτό, τον Άγιο Παΐσιο, που αναφέρει στους Αγίους της Πατέρας. Τελείωνε τη ζωή του ένας μοναχός και έφευγε ήρεμα και με ωραίο το πρόσωπο. Μα γέροντα, στο γεροντά του λέγανε άλλοι, αυτός ήταν αμελέστατος μοναχός και φεύγει με τέτοια έρημη συνείδηση και το ρωτάνε λίγο πριν φύγει, γιατί τόσο ήρεμα φεύγεις? Εγώ παρακάλεσα τον Κύριο επειδή ήμουν αμελής μοναχός, επειδή κανένα δεν κατέκρινα, του είπα, Κύριε, εσύ δεν είπες ότι εάν δεν κατακρίνεις κανέναν, δεν κατακρίνουμε κανέναν, ούτε και εσύ δεν μας καταδικάσεις, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ας το δέσουμε, ας το κρατήσουμε αυτό το εισιτήριο για να πάμε στον παράδεισο. Αμήν. Μεταφόβο Θεό πίστεω.